Ανέστη, παρακολουθείς τον Όφη, έτσι. Βεβαίως. Πώς την είδες τη χρονιά φέτος, έτσι. Νομίζω ότι η χρονιά Όφη είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά σου αρέσει να την παρακολουθείς. Έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, έχουν μπει βάσεις η ομάδα για να αποτελέσει ένα κόσμο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι πρεσβεύει κάτι διαφορετικό. Αυτές ήταν οι βάσεις που θέλαν να βάλουν οι προηγούμενοι άνθρωποι και νομίζω ότι πάνω σε αυτές πρέπει να στηριχτούν και αυτοί που ήρθανε, γιατί έχει όλα τα ηχέγγυα για να γίνει μια ομάδα η οποία μπορεί να πρωταγωνιστεί, να είναι μέσα στις ομάδες που διεκδικεί την Ευρώπη. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάποια στιγμή να το πετύχει. Δηλαδή. Και έχουμε και ένα πρωτάθλημα στη Super League από τα πιο ανταγωνιστικά των τελευταίων ετών. Όλοι αυτό λένε. Νομίζω ότι είναι το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών, όπως λες. Δυστυχώς δεν μπορούν να το διαχειριστούν οι παράγοντες των ομάδων. Αλλά για εμάς που είμαστε ουδέτεροι, πραγματικά μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα μας κρατήσει το ενδιαφέρον πολύ ψηλά. Και επειδή ξέρεις και τις κριτικές ομάδες, ο Γιούχτας είναι μια ανάσα από τη. Πρωτιά από το πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική είναι κάτι που σίγουρα και επειδή είναι και ομάδα της ενδοχώρας του νομού, σχολιάζεται πολύ θετικά από πολύ κόσμο. Είναι μια ομάδα που είναι, νομίζω ότι θα πετύχει το στόχο της Super League 2 στις επαγγελματικές κατηγορίες. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στους ανθρώπους του Γιούκτα αλλά και στον προπονητή που κάνει μια πάρα πολύ σπουδαία χρονιά. Το ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τις υγιείς ομάδες και τους υγιείς ανθρώπους. Και νομίζω από τη στιγμή που στο Γιούκτα υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Ευχόμαστε να μπορέσει να σταθεί στις επαγγελματικές κατηγορίες και να βοηθήσει και το κριτικό αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τέλος, ΠΟΑ, νομίζω ξεκίνησε ουσιαστικά την προπονητική σου καριέρα από αυτή την ομάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για μένα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί βρήκα έναν άνθρωπο, ξέρω ότι δεν του αρέσουν οι κολακίες, αλλά του το έχω πει ότι είναι ίσως πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπος πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι είναι και σαν παράγοντας, μακάρι να υπάρχουν και άλλοι προπονητές να συνεργαστούν με τον κύριο Λέλεκα. Ήταν μια άτυχη χρονιά νομίζω για την ομάδα, την οποία την ευθύνη την έχω και σε πολύ μεγάλο βαθμό και εγώ, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα θα ξαναεπιστρέψει στη ΓΑΜΑ Εθνική και νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο να σταθεροποιηθεί εκεί, γιατί εκεί ανήκει.